Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος. Η απάντηση είναι ναι, φυσικά και ολοκληρώθηκε. Ξέρουμε ποια είναι η νικήτρια. Όχι, δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα τον πίνακα κατάταξης. Ας το κάνουμε λοιπόν. Η Απολέων με 10,6. Α, είστε λίγο πιο πεσμένες σήμερα. Αμέσως μετά είναι η Χριστιάνα με 9. Μπράβο, Χριστιάνα μας. Η Χριστιάνα, βέβαια, που δεν είναι εδώ, μηδενίζεται. Και στην τελευταία θέση είναι η Βασιλιάνα. Και αμέσως μετά η Αμάντα με 5,9. Απολέων! Που μας το έλεγε βεβαίως ότι κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και είπε ότι ακόμα και ένα να πάρω. Είμαι καταπληκτική. Έτσι νιώθω. Και όντως ήσουν καταπληκτική και είσαι καταπληκτική, όχι μόνο για αυτά που φοράς, αλλά γενικότερα. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Έχεις πάρει έναν βαθμό για τον καλά που έρχεται αύριο στο επόμενο επεισόδιο. Συγχαρητήρια. Και τώρα πασαρέλα. Πάμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη σεζόν τα καλά είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται εδώ και στηρίζουν τα κορίτσια. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο πλατό και αυτό είναι πολύ ωραίο και ξέρουμε ότι και εσείς το εκτιμάτε ιδιαίτερα. Άλλο ένα τέτοιο γκαλά έρχεται τώρα αύριο. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι το θέμα θα είναι η δίσκο. Αλλά νομίζω ότι το θέμα τελικά δεν είναι η δίσκο, αλλά αυτό το reunion που πρόκειται να συμβεί, γιατί με έναν τρόπο που δεν θα αποκαλύψω σήμερα, θα το δείτε αύριο στο επεισόδιο του γκαλά μας, θα είναι κοντά στις 9 διαγωνιζόμενες, 9 κορίτσια από τον προηγούμενο κύκλο του My Style Rocks. Θα τις πω με σειρά, φυσικά, πρώτα τις 5 ή τις 4 πρώτες, εν πάση περιπτώσει, σε κατάταξη. Θα είναι μαζί μας η Όλγα, θα είναι η Νικόλ, θα είναι η Σελένη, η Χριστιάνα, η Ειρήνη Καζάκη, η Ρέινα, η Μέλντα, η Ήρυδα και η Τζορτζίνα. Καταλαβαίνεις, Στέλιο. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, τι πρόκειται να γίνει εδώ. Και ήταν και αυτό τον καλά που ήταν το αγαπημένο του στον δίσκο. Θυμάστε τι τους είχατε σούρι εκείνη την ημέρα. Τίποτα. Τι λες, παιδί μου. Εμείς λέγαμε αυτό που βλέπαμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαν περάσει πάρα πολύ άσχημα τα κορίτσια. Ήταν από τα πιο αποτυχημένα τους γκαλά. Οπότε νομίζω έρχονται να πάρουν το αίμα τους πίσω. Ίσως ναι. Το θέμα είναι ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που θα είναι πάλι κοντά μας και θα τις ξαναδώ και θα τις ξαναδείτε και θα είμαστε όλοι μαζί. Φαντάζομαι ότι και για εσάς ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτή η αυριανή. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου, για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές που τόσο πολύ αγαπώ. Το Δημήτρη μου, τη Σοφία μου και το Στέλιο μου. Χαμογέλα, Στέλιο. Χαμογελάω. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω. Και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια!